Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα εδώ στο Αιγαίο TV και στην εκπομπή «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», σήμερα Παρασκευή 21 Ιουλίου και βέβαια δυστυχώς άλλη μια μέρα και άλλη μια νύχτα χτες το βράδυ, πολύ δύσκολη για το νησί μας, γιατί η φωτιά μένεται και εξαπλώνεται όσον περνάνε οι ώρες, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν και τα εναέρια μέσα και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι εθελοντές και όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκονται επί ποδός, τρία μερόνυχτα τώρα σχεδόν, για να μπορέσουν να δαμάσουν την φωτιά και να την ελέγξουν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα ήρθαν και από την Ιταλία οι πότες για να βοηθήσουν στην προσπάθεια της κατάσβεσης. Δέσποινα, σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε και ένα καλεσμένο μαζί μας, ο οποίος θεωρώ ότι θα μας διαφωτίσει πλήρως σε θέματα που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες σχετικά με τις πυρκαγιές, με τα δάση, με τους δρόμους που διανοίγονται, ναι, με τους νόμους που έχουν αλλάξει, με τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί. Και γενικά με όλα αυτά που ακούμε, βλέπουμε, ναι, δεν κατανοούμε πολλές φορές εμείς, γιατί δεν είμαστε και ειδικοί. Επιλέξαμε να μιλήσουμε, σήμερα με τον γνωστό κύριο Νίκο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Είναι δασολόγος, είναι περιβαλλοντολόγος και όσοι θυμούνται πιο παλιοί, είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Συνταξιούχος βέβαια. Συνταξιούχος τώρα, αλλά πολύ έμπειρος στο κομμάτι αυτό. Οπότε θα μας διαφωτίσει με κάποιους, όχι μόνο με όρους, αλλά και με κάποια πρέπει, δεν πρέπει, τι ακούγεται, τι γίνεται, η κατάσταση πώς έχει. Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία τα έχουμε και εμείς και γίνεται πολύς λόγος τώρα όλα αυτά και με αφορμή λοιπόν δυστυχώς τη φωτιά η οποία μένεται στο νησί της Ρόδου, αυτή την πύρινη Λέλαπα. Καλώς ήρθε κύριε Θεοδωρίδη, καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι και τους ακροατές. Λοιπόν, θα χρειαστεί όμως να πάμε και στο μέτωπο της φωτιάς για να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα. Ελπίζουμε να είναι καλά. Θα έχουμε την δυνατότητα, Δέσποινα, να επικοινωνήσουμε. Ήδη, κοίταξε, κάθε φορά λέμε ότι θα μιλήσουμε με κάποια συγκεκριμένα άτομα. Είναι στο πύρινο μέτωπο. Πολλές φορές η διαδικασία και οι συνθήκες και οι τηλεφωνικές γραμμές δεν καθιστούν εύκολη την επικοινωνία μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά, δεν ξέρω αν μας ακούει το κοντρόλ, να συνομιλήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, να μας δώσει την εικόνα πώς είναι και πώς έχει αυτή η στιγμή. Και βέβαια να δούμε αν έχει πληγεί και ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, γιατί δυστυχώς όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά οι απώλειες είναι παράπλευρες. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Ζανετίδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Ήδη ο κύριος Ζανετίδης είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε, συνδέομαστε μαζί του. Κύριε Ζανετίδη, είστε στον αέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ακολούμε σε εσάς και στο σταθμό σας και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, δώστε μας λίγο την εικόνα. Θέλουμε να μάθουμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, η κατάσταση αλλάζει από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Εγώ σήμερα δεν είχα την ευκαιρία να είμαι εκεί, καθότι έπρεπε να είμαι εδώ στο γραφείο για να εκδώσουμε την πρόσκληση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την ερχομένη Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη. Η εικόνα που έχω είναι τηλεφωνική, έτσι, ενημέρωση που έχω από το... από τη φωτιά είναι ότι υπάρχουν αναζωοπυρώσεις, συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Αυτό, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς, επειδή είστε και εντεταλμένος του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ήθελα να δω, έχει πληγεί και ο τομέας ο συγκεκριμένος? Βεβαίως. Η πρώτη ενημέρωση και εικόνα που είχα χθες που πήγα, έχουν καεί ελαιόδεντρα, έχουν καεί ροδακινιές. Η ενημέρωση που έχω και από τους προέδρους και της Έπωνας και των Απολλώνων, υπάρχει ζημιά στην φυτική και δεντρώδη παραγωγή. Τώρα, για την ζωική παραγωγή οι πληροφορίες υπάρχουν, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και κοντά, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη εικόνα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον ΕΛΓΑ. Την Τρίτη θα είναι εδώ εκτιμητές να δούμε αν θα μπορούν να κάνουμε να ξεκινήσει η εκτιμητική διαδικασία αφενός. Αφετέρου, η παραγωγή μας, μόλις μπορέσουν και πάνε κοντά στις εγκαταστάσεις, στα χτήματά τους, να μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν τις δηλώσεις της ζημιάς στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Οπότε... η πρώτη εικόνα είναι έχουμε ζημίες. Το μέγεθος δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Καλά, τώρα δεν μπορώ να μιλάμε για μέγεθος αυτή τη στιγμή, κύριε Ζανετίδη. Είναι ακόμα νωρίς, η φωτιά καίει. Είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη. Το θετικό είναι ότι έχουμε το κλιμάκι, όπως λέτε, την ερχόμενη Τρίτη στο νησί μας. Εγκαταγραφή των ζημιών και όχι μόνο. Οπότε θα δούμε. Θα μπει σε ένα δεύτερο πλάνο όλο αυτό το οποίο υπάρχει πάντα, αυτή τη στιγμή. Πάντα αυτό γίνεται. Η περιφέρειά μας αμέσως μετά από αυτά τα γεγονότα είμαστε σε επαφή με τον ΕΛΓΑ και έχουμε άμεσα έτσι ανταπόκριση. Έρχονται εδώ, ξεκινάει η εκτιμητική διαδικασία από ο γεωπόνους, οι κτηνιάτρους, αναλόγως τις ζημίες και προχωρεί η διαδικασία προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Ναι, και αυτό βέβαια να πω ότι πρέπει να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν μπορούν να περιμένουν όλοι αυτοί οι αγρότες, οι γεωργοί. Αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό και είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο και με τον ΕΛΓΑ, φυσικά και με την πολιτική ηγεσία και με τον κύριο Παπά που ήταν εχθές, κάναμε μια σύσκεψη εκεί στο συντονιστικό των Απολλώνων, μια πρώτη σύσκεψη που είχε τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Έτσι έχουμε συντονιστεί. Είμαστε σε απευθείας επικοινωνία και ανοιχτή γραμμή. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και αν θα πάτε στο μέτωπο, μπορεί να επικοινωνήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, κύριε Ζανετίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Δέσποινα, κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να πω και στον κύριο Θεοδωρίδη ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, βέβαια, ότι όλο αυτό γίνεται. Όλοι δουλεύουν κάτω από αντίξιες συνθήκες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ξέρω η δική σας εκτίμηση ποια είναι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου και από όσες δουλειές έχω κάνει και όσες ευθύνες και αν είχα, η πιο δυνατή και η πιο συγκινησιακή και φορτισμένη ήταν όταν είχα την ευθύνη των δασικών πυρκαγιών για τα 12 άνοιξα. Αυτό νομίζω απαντάει σε αυτά που θέλετε να με ρωτήσετε. Να. Λοιπόν, εγώ καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε σήμερα εδώ. Ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και θεωρώ ότι θα κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και διαφωτιστική παράλληλα, γιατί είναι κάποια πράγματα που και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, είτε οι τοπικοί είτε του κέντρου, αναλαμβάνουμε, λέμε κάποια πράγματα και θεωρώντας ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε γνώσεις για κάθε αντικείμενο και πολλές φορές δημιουργούμε θέματα ενώ δεν πρέπει να δημιουργούνται. Στην ενημέρωση του κόσμου εννοώ. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό και όταν συζητάμε και για τέτοια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα λεπτά θέματα, γιατί αν διαβάσει κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια από κάτω του κόσμου, οι παρατηρήσεις, ένα σωρό θέματα τα οποία διαχειρίζονται και αυτοί οι οποίοι έχουν την ελευθερία να γράφουν αυτά που γράφουν, πραγματικά είναι να τρομάζει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι μια ευκαιρία, κύριε Θεοδωρίδη, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχήν έτσι, δύο λόγια για την πυρκαγιά, για τη φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε δεν είμαι αξίριστος, δεν έχω πάει στο μέτωπο. Οι πληροφορίες μου είναι από τους ανθρώπους που έχουμε στην πυρκαγιά, που είναι οι δασοφύλακες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά πρέπει να είναι σε ύφεση, δεν έχουμε ανέμους. Είναι δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ανέμους και για το επόμενο... Ενισχύονται μάλλον όμως τώρα εντός της ημέρας ή μέχρι και αύριο. Ναι, μέχρι 2-4 μποφόρ δεν είναι άνεμοι οι οποίοι θα μπορέσουν να επηρεάσουν τόσο πολύ την κατάσβεση. Από εκεί και πάνω είναι τα πιο επικίνδυνα. Πιστεύω ότι είναι δυνατή, αν όχι άμεσα, στο επόμενο 24ωρο. Νομίζω ότι η έκταση η οποία κάηκε από την πληροφορία που είχα από την δασική υπηρεσία
δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται στο Κοπέρνικους, γιατί το Κοπέρνικους παίρνει την έκταση με θερμικές ακτινοβολίες, με καπνό, με αυτά, και είναι μια εκτίμηση, δεν είναι μέτρηση. Υπολογίζει αυτή τη στιγμή η Δασική Υπηρεσία ότι πρέπει να είμαστε γύρω στις 25.000. Στρέμματα. Δάσος εννοείται. Ναι. Ναι. Και γιατί γράφτηκε κάτι και για 50 και για τέτοια. Εντάξει, αυτά κύριε Θεοδωρίδη που γράφονται είναι και πολλές φορές ανακρίβειες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στο διαδίκτυο οι οποίοι το παίζουν, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι. Τα έχετε δει αυτά τελευταία και πραγματικά είναι τραγικό να το βλέπουμε και να γίνεται και ένα δημοσίευση πολλές φορές πραγμάτων τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Σαφώς υπάρχει. Και είδατε πριν βγούμε στον αέρα, λέγαμε ότι πώς πρέπει να γίνει, να βγει ένα λεξικό δασικών όρων και να ξέρουμε και εμείς ακριβώς όταν επικοινωνούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, τι ακριβώς εννοούμε. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει ένας κοινός κώδικας, τον οποίο χρησιμοποιούν όλοι, από τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τους δασικούς, τους πυροσβέστες, και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει κανείς, ας πούμε, έβλεπα χθες το βράδυ στην τηλεόραση, που κι εγώ ήταν μια βουνοκορφή και έλεγε μια δημοσιογράφος, οι αναζωπηρώσεις πίσω μου στην... Αναζωπηρώσεις είναι σοβαρή λέξη. Αναζωπήρωση είναι σοβαρή λέξη. Τι σημαίνει τελικά η λέξη αναζωπήρωση? Αναζωπήρωση σημαίνει αυτό ακριβώς που εννοεί η λέξη. Δηλαδή, είχα κάτι, το έσβησα, το παράτησα, ξαναπήρε φωτιά και έκανε μια καινούργια αιστεία. Μάλιστα. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που ακούμε. Έγινε αναζωπήρωση, έγινε αναζωπήρωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες αναζωπηρώσεις. Γίνεται κατάσβεση σε κάποιο σημείο του μετόπου, αν όχι σε όλο. Μετά εξασφαλίζουμε το μέτωπο αυτό και λέμε μετά αν είχαμε αναζωπήρωση ή όχι. Μέχρι να τη σβήσουμε τη φωτιά, δεν μιλάμε για αναζωπηρώσεις. Άρα δεν γίνεται σωστή δουλειά, δηλαδή, στην κατάσβεση εννοείται. Από τη στιγμή που κατασβαίνεται μια φωτιά και εξασφαλίζεται η περίμετρος, ναι, και έχουμε αναζωπήρωση, η Δασική Υπηρεσία ζητούσε ένορκη διοικητική εξέταση. Διότι ναι, αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή δεν φύλαξε καλά την περίμετρο της πυρκαγιάς ή δεν την έσβησε καλά και είπε ότι την έσβησε. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι σε κάθε πυρκαγιά έχουμε συνέχεια αναζωπηρώσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνεται και συνέχεια και καινούργια εδώ, γι' αυτό δεν είναι λίγο... Δεν είναι αναζωπηρώσεις με την έννοια που εννοεί αυτό, η λέξη. Αυτό εξηγεί τώρα αυτή τη στιγμή. Όταν καίγεται μια φωτιά και πέφτει ο άνεμος και χαμηλώνει η φλόγα και μετά ξαναφυσάει και ξαναμεγαλώνει η φλόγα, δεν σημαίνει ότι είχαμε αναζωπήρωση. Διότι δεν έχει σβήσει. Είχαμε μεγαλύτερη ένταση λόγω της πυρκαγιάς. Αλλά δεν είχε σβήσει ποτέ. Δεν μπορεί να είναι αναζωπηρώσεις όλα αυτά. Δηλαδή και μάλιστα αναζωπηρώσεις όπως λέγονται σε πολλές αιστείες, δηλαδή σε ένα μέτωπο μεγάλο. Άρα εδώ κάτι γίνεται, άρα είναι αυτό που λέτε. Αυτό δεν είναι. Ή δεν έγινε σωστή εκτίμηση ή δεν σβήστηκε καλά η φωτιά. Για να πει κανείς ότι ελέγχεται. Ή δεν σβήστηκε καθόλου. Και κάποιος την είδε και είπε να μια αναζωπήρωση. Και επίσης τι σημαίνει περίμετρος. Περίμετρος τι δασικής... σημαίνει περίμετρο, το ακούμε και αυτή τη λέξη. Περίμετρος δασικής πυρκαγιάς είναι εκεί που ενώνεται το καμένο με το άκαυτο. Εκείνο όμως, εκείνη την περίμετρο, όταν σβήσουμε τη φωτιά πρέπει να την εξασφαλίσουμε, δηλαδή να ξεχωρίσουμε το καμένο από το άκαυτο για να μην υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αναζωπήρωση. Βλέπουμε ότι από ένα τσιγάρο μπορεί να έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά. Όταν σε μία περίμετρο χιλιόμετρων έχουμε δισεκατομμύρια τσιγάρα, ναι, που δεν έχουν εξασφαλιστεί, δεν έχουν σβήσει τελείως, πόσες πυρκαγιές και πόσα μέτωπα μπορούμε να έχουμε από αυτό? Εκατομμύρια. Άπειρα. 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 Άρα αυτό που κάνουμε μετά την κατάσβεση είναι η εξασφάλιση της περιμέτρου. Εξασφαλίζω την περίμετρο σημαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει φωτιά από εκεί. Και επιπλέον βάζω και άτομα να φυλάνε, για να τυχόν αυτή να την πατήσει με την αρβίλα και να σβήσει. Ή εφόσον έχω τη δυνατότητα και βάλω μηχανήματα και κάνω μια ζώνη περιμετρική και όχι μια ζώνη με σκαπανικά, ας πούμε μικρή, της τάξης του μισού ή ενός μέτρου, και κάνουμε μια ζώνη όσο είναι το μαχαίρι του μηχανήματος που χρησιμοποιήσαμε. Μπορεί να είναι 2,5, μπορεί να είναι 3, 4, ανάλογος αν είναι μπουλτόζα, αν είναι φορτωτής, αν είναι οτιδήποτε. Και κάνω γύρω-γύρω, καμένο με άκαυτο, όλη την περίμετρο. Και καλό θα είναι και όπου μπορεί θα πρέπει να γίνεται
να γίνεται και πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Αφήνω λοιπόν να φυλάνε είτε εθελοντές είτε αυτό, ενώ εγώ κατασβαίνω το κυρίως μέτωπο, για να μην έχω από πίσω μου να ξαναξεκινήσει και να με εγκλωβίσει μέσα. Αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές κατάσβεσης. Ναι, είπατε πριν μία λέξη μαγική, την οποία την ακούμε πάρα πολύ συχνά και πάρα πολλά ερωτήματα και τηλεθεατών και ακροατών. Διάνοιξη δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες. Τελικά, επειδή γίνεται μεγάλος λόγος, κύριε Θεοδωρίδη, για το κομμάτι αυτό, ποιος ευθύνεται? Ακούμε διάφορα πράγματα. Στα δημόσια δάση, την ευθύνη για την διάνοιξη και την διαχείριση και τη συντήρηση την έχει η δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία, η οποία όμως έχει το προσωπικό που αρκεί να κάνει και αυτή τη δουλειά και που έχει και τη χρηματοδότηση. Όταν η χρηματοδότηση είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τη συντήρηση των δασικών δρόμων στη Ρόδο, είναι περίπου 200.000, γιατί έχουμε 1.000 χιλιόμετρα δασικούς δρόμους στην Ρόδο. 1.000 χιλιόμετρα. 1.000 χιλιόμετρα δασικούς δρόμους έχει διανοίξει η δασική υπηρεσία. Οι οποίοι όμως συντηρούνται ή είναι εν υπνώση. Λοιπόν, αυτοί θέλουν γύρω στα 200 χιλιάρικα κάθε χρόνο για να συντηρηθούν. Δηλαδή να τους περάσει γκρέιντερ, τα κοψίματα και αυτά με φορτωτές και με όλα αυτά. Ναι. Όταν παίρνεις 20 χιλιάρικα, κάνεις δουλειά για 20 χιλιάρικα. Δεν μπορείς να κάνεις για 200. Όταν δηλαδή, παίρνεις 20 χιλιάρικα, ναι, από τα 200 που έπαιρνες πριν χρόνια, δηλαδή. Αυτό λέει τώρα. Κάποτε υπήρχαν λεφτά ακόμη και για να διανοίξουμε νέους δρόμους. Ναι. Τώρα, πέραν του ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, δεν υπάρχουν ούτε καν για τη συντήρηση. Ναι, δεν υπάρχει. Και η συντήρηση κόστησε εκατομμύρια, να έχετε υπόψη σας. Ωραία. Αυτά τα εκατομμύρια κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα καταστρέφονται. Γιατί τα νερά της βροχής καταστρέφουν τους δασικούς δρόμους, ανοίγουν χαντάκια και πολλές φορές τους εξαφανίζουν τελείως. Αλλά θέλει αν δεν γίνει συντήρηση ετήσια, καταστρέφεις τα λεφτά που δώσαν οι πρόγονοί σου. Γιατί αυτοί οι δρόμοι είναι εδώ και 30-40 χρόνια. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε κάτι άλλο πιο πολύ σημαντικό ακόμη, κύριε Θεοδωρίδη. Υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία. Είναι δυνατόν με τόσο λίγα άτομα να γίνουν όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η δασική υπηρεσία ασχολείται με τους δασικούς χάρτες. Σας πληροφορώ ότι θα ήθελε τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό από αυτόν που έχει για να ασχοληθεί μόνον με τους δασικούς χάρτες. Μάλιστα. Έχουμε από εκεί και πέρα. Ναι. Θύρα, διαχείριση δασών, αντιπυρική περίοδος, συντηρήσεις δρόμων, αντιανοίξεις νέων. Έχει ένα τεράστιο αντικείμενο δασική υπηρεσία. Για όλα αυτά απαιτείται κάποιος κόσμος. Ευτυχώς άκουσα χθες ότι είπε τη μαγική λέξη πρόληψη ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό που εννοώ εγώ. Πάντως αυτό θα είναι η σωτηρία των δασών. Η πρόληψη. Και η σωτηρία του περιβάλλοντος εννοείται, έτσι. Ναι. Διότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στο 90% δάση δασικές εκτάσεις. Περίπου 5% είναι, 5-8% είναι οι γεωργικές εκτάσεις στην Ελλάδα. Είμαστε ορεινός όγκος. Λοιπόν, αυτό είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. Εάν έχουμε πρόληψη, ίσως κάτι καταφέρουμε, ίσως κάτι κάνουμε. Μάλιστα. Είπατε επίσης και για ζώνες, αντιπυρικές ζώνες. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι κάποια εργαλεία τα οποία σχεδιάζει και εκτελεί η δασική υπηρεσία με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Πώς σχεδιάζονται αυτές οι αντιπυρικές ζώνες? Σχεδιάζονται ανάλογα με την καύσιμη ύλη, το δάσος δηλαδή που έχεις εκεί, τον προσανατολισμό του, τις κλίσεις του εδάφους, τις κυριότερες τάσεις που φυσάει ο άνεμος. Εδώ στη Ρόδο έχουμε κυρίως βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι στα μελτέμια μπορεί να ξεκινήσουν από βόρειο-ανατολική και να φτάσουν σε βόρειο-δυτικούς. Γι' αυτό πολλές φορές χάνουμε τον μπούσουλα, ενώ η φωτιά λέει πήγαινε προς τα εκεί, ξαφνικά γύρισε προς τα πίσω. Έτσι κάνουν τα μελτέμια. Ενώ πάνε προς τα εκεί, μετά γυρνάνε προς τα εδώ. Άρα και η φωτιά θα πάει εκεί, και άρα αν είσαι από πίσω θα καείς, άμα είσαι μπροστά. Λοιπόν,
Επομένως, αυτές οι αντιπυρικές ζώνες σχεδιάζονται με βάση αυτό. Και επανεκτιμούνται καταστάσεις κάθε χρόνο, κάθε 5 χρόνια, και αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια, λέμε, κλιματική αλλαγή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει τα σχέδια που κάναμε εμείς πριν από 20 και 30 χρόνια δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Να αναθεωρηθούν, να προσαρμοστούν. Να αναθεωρηθούν και ναι, να εμπλουτιστούν. Ναι, τότε υπήρχε η κλιματική αλλαγή. Τώρα έχουμε κλιματική κρίση πλέον με όλα αυτά που γίνονται. Έτσι, λοιπόν, τότε μιλούσαμε για κλιματική χειρότερα αλλαγή. Ακόμα χειρότερα. Χειρότερα ακόμα αυτό. Χειρότερα και θα πρέπει ναι, οπωσδήποτε να. Αυτό. Τώρα, οι ζώνες που είπατε που ανοίγονται κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών. Αυτό είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό θέμα. Έτσι, ναι, αυτό να διευκρινίσουμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί. Αυτό είναι μία μέθοδος κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή, η κατάσβεση δασικών πυρκαγιών δεν γίνεται μόνο με νερό. Γίνεται και με αφαίρεση βλάστησης. Να ανακόψεις δηλαδή. Αυτή λοιπόν ναι, η μέθοδος είναι η αφαίρεση της βλάστησης, το σπάσιμο της καύσιμης ύλης της βιομάζας, ούτως ώστε να έρθει η φωτιά στη ζώνη και αν μπορείς να τη χτυπήσεις εκεί, τη σταματάς. Αλλιώς, όπως οι Ιταλοί κάποτε και εμείς κάποτε στην δασική υπηρεσία, βάζεις αντίπυρο. Μάλιστα. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο, κύριε Θεοδωρίδη, και πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, άνω τελεία στο κομμάτι αυτό. Και θα πάμε στις διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να μας πείτε αναλυτικά όλα αυτά, γιατί και εμείς έχουμε έτσι πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές μας. Ενημέρωση του κοινού, γιατί πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.